Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η ανταλλαγή σφοδρών πυρών μεταξύ κυβερνητικών και αυτονομιστών στην Ανατολική Ουκρανία. Οι Φιλορώσοι έχουν περιχαρακωθεί μεταξύ των προπυργείων τους Ντόνετσκ και Λουγκάνσκ. Παράλληλα, εκτός του Ουκρανικού στρατού έχουν να αντιμετωπίσουν και προβλήματα στους δικούς τους κόλπους, εισάγοντας ακόμη και την ποινή του θανάτου για όσους λιποτακτούν. Στο Σαντόβ, το Λιοβάσκ και το Σαχτιόρσκ οι καταστροφές είναι τεράστιες. Η ηλεκτροδότηση όπου υπάρχει είναι προβληματική και οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν οξύτατο πρόβλημα επιβίωσης σε πόλεις που σταδιακά ερημώνουν. Είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Φεύγουμε για 2 ημέρες. Θα ήταν απέσιο να μείνουμε εδώ. Η πλευρά του Κιέβου έχει το πάνω χέρι εδώ και κάποιες εβδομάδες, καθώς ο κυβερνητικός στρατός περικυκλώνει τους θύλακες των Φιλορώσων. Διπλωματικές πηγές θεωρούν πως οι επιτυχίες των Ουκρανικών στρατευμάτων μπορούν να πιέσουν το Κρεμλίνο προς μια διπλωματική λύση, ακόμη και αν η Μόσχα αποκηρύσει τους αυτονομιστές. Ωστόσο το Κίεβο, διαπιστώνοντας πως μπορεί να ξεριζώσει το δέντρο των αποσχιστών μόνο του, δεν βλέπει με καλό μάτι την ιδέα της κατάπαυσης του πυρός και της υπογραφής μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.